χτίστηκε ο αστυνομικός, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο 401. Προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με μάρτυρες και κατοίκους της περιοχής, όμως είναι αποκλεισμένο το σημείο και δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε για να έχουμε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων για το τι έχει ακριβώς γίνει. Η έκρηξη έχει σημειωθεί σε κάτι σκαλιά, μπορούμε να βλέπουμε τώρα ακριβώς εμείς το σημείο. Είναι στα σκαλοπάτια, με το που τελειώνουν τα σκαλοπάτια, τα πρώτα σκαλοπάτια έχει ένα πλάτωμα και μετά έχει άλλα σκαλοπάτια. Εκεί έχει και κάποιες κατοικίες, να πούμε, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας αριστερά. Όπως βλέπουμε δεξιά είναι η εκκλησία. Είναι η πλαϊνή μεριά της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου στο Κολονάκι επί της οδού Σκουφά. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπου σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε κοντά στις 7, μάλλον γύρω στις λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Σημειώθηκε συγκεκριμένη έκρηξη, όπου τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός στα χέρια και στο πρόσωπο και έχει μεταφερθεί στο 401. Αυτή τη στιγμή χτενίζουν κυριολεκτικά το σημείο της έκρηξης από την αντιτρομοκρατική, από το Τμήμα Εξωτερικών Συγκριτικών Μηχανισμών, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Όσοι δηλαδή απαιτείται και προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν έρθει στο σημείο προκειμένου να συλλέξουν ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθήσαμε να πάμε στους υπαλλήλους ενός καφέ που υπάρχει πολύ κοντά από το σημείο της έκρηξης και το οποίο λειτουργεί. Θεωρητικά θα ήταν ανοιχτό και την ώρα της έκρηξης, αλλά δεν μας άφησαν οι αστυνομικοί να προσεγγίσουμε. Ηλία, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Το ανησυχητικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για προειδοποιητικό τηλεφώνημα και δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήθελαν να πετύχουν αυτοί που έβαλαν. Νίκο, να προσθέσω. Ναι. Νίκο, να προσθέσω ότι είδαμε πριν από λίγο ένα σκυλί το οποίο είναι για τον εντοπισμό εκρηκτικών υλών, το οποίο πήγαινε κανένα δύο οικοδομικά τετράγωνα και μύριζε τις κατοικίες. Εκτιμούμε ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός σχετικού πρωτοκόλλου που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά παραμένει αποκλεισμένη και θα παραμείνει, υποθέτω, για αρκετές ώρες ακόμα. Και βέβαια μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας, μιλάμε για την καρδιά του Κολονακίου, μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι από τις καλύτερα φυλασσόμενες. Υπάρχουν πρεσβείες, υπάρχουν σπίτια πολιτικών προσώπων, πρώην πρωθυπουργών, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη έντονη κίνηση της αστυνομίας. Και θα δούμε τώρα βέβαια από εδώ και πέρα τις λεπτομέρειες, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία να δούμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος μηχανισμός, πώς στη συνέχεια και ποιοι ειδοποιήθηκαν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο μηχανισμό και τι έγινε με τον τραυματισμό του αστυνομικού, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και ποια διαδικασία και η πορεία της υγείας του ανθρώπου. Βεβαίως, πρωτεύων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας και προσπαθούμε να του αστυνομικού, ο οποίος έχει τραυματιστεί, και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και από εκεί πληροφορίες, βεβαίως, σε πρώτο επίπεδο. Σε δεύτερο επίπεδο, Νίκο, σαφώς και έχουν μεγάλη σημασία όλες αυτές οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού. Να δούμε αν όντως ο νεοκόρος είδε το αντικείμενο και το μετακίνησε ή αν κάτι άλλο συμβαίνει, πώς ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε, ο αστυνομικός, προσέγγισε τον εκρηκτικό μηχανισμό, αν ήταν με χρονοδιακόπτη ή τον μετακίνησε και εξεράγει. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για να δούμε πώς τα τις ακριβείς συνθήκες της εν λόγω έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας. Επαναλαμβάνω, είναι σε κάτι σκαλοπάτια παραπλεύρος της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου επί της οδού Σκουφά στο Κολονάκι. Ηλία, να σε διακόψω, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή υπάλληλος καφετέριας, ο οποίος άκουσε την έκρηξη και βγήκε από την καφετέρια. Βεβαίως. Για να πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε? Ναι, ναι, ακούω. Για πείτε μας, εσείς πού εργάζεστε, σε ποια καφετέρια είσαστε, είσαστε κοντά στο σημείο της έκρηξης? Δεν ξέρω, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, αν μπορείτε το μικρόφωνο τηλεφώνου λίγο πιο κοντά, γιατί δεν σας ακούμε, σας ακούμε με... Μ' ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούμε.
Για πείτε μας τι ακριβώς έγινε. Τίποτα. Εγώ ήμουν στο κατάστημα και άκουσα ένα θόρυβο και βγήκα από το μαγαζί. Ρώτησα εκεί πέρα που ήταν αστυνομική και τα λοιπά. Ήταν μια βόμβα η οποία ήταν τοποθετημένη ανάμεσα στον Άγιο Διονύση και μια καφετέρια το Φίλιον. Και προφανώς την έπιασε ο αστυνομικός να την μεταφέρει, δεν ξέρω τι να την κάνει. Και έσκασε. Και αυτός τραυματίστηκε. Ήταν δυνατή η έκρηξη από αυτό. Ήταν ένας αρκετά καλός θόρυβος. Είδατε και τον αστυνομικό που τραυματίστηκε, είχατε εικόνα. Δεν αφήνει κανένας να πάει κοντά. Δεν είχατε. Εσείς δουλεύετε σε καφετέρια που είναι σε απόσταση από την εκκλησία. Είναι 100 μέτρα από την εκκλησία. Είναι στα 100 μέτρα. Ναι. Προκάλεσε η βόμβα ή ο κριτικός μηχανισμός, από όσο είδατε, κάποιες άλλες ζημιές. Δεν αφήνει να πας κοντά για να δεις αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και είναι όλη η περιοχή αποκλεισμένη. Είναι όλη η περιοχή. Και εκεί που είσαστε εσείς είναι αποκλεισμένη περιοχή, έτσι. Ναι, δεν έχεις πρόσβαση στον Άγιο Διονύση ούτε από καμιά περίπτωση. Είναι με κορδέλες κτλ. Ποιοι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι, έχετε την εικόνα εκεί. Σκουφά, ναι. Λικαβητού, όλος ο περίγυρος του Αγίου Διονυσίου. Όλα αυτά είναι αποκλεισμένα και έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομίας. Περίπου τι ώρα ήταν η έκρηξη? Είναι πριν 45 λεπτά περίπου. Μάλιστα. Εκεί γύρω στις 7 ήτανε. Ναι, εκεί περίπου. Μάλιστα. Και από την εικόνα τώρα που έχετε, υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, ναι, και γίνεται έλεγχος. Έχει πάρα πολλούς αστυνομικούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Μηχανές και τα λοιπά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε από το κέντρο της Αθήνας.